Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Για πείτε μας, σας παρακαλώ, θέλω ένα αρχικό σας σχόλιο για την απόφαση εχθές του Αρείου Πάγου. Φρένο στο κόμμα Κασιδιάρη, πράσινο φως στο κόμμα Κανελόπουλου. Το νομικό μου σχόλιο... Ναι, νομικό σχόλιο θέλω, ναι, νομικό σχόλιο. Ναι. Το νομικό μου σχόλιο δεν μπορεί να είναι πολύ αναλυτικό, γιατί δεν έχω δει την απόφαση, έχει δημοσιευθεί, αλλά το πρωί και με βρίσκεται στο δρόμο. Ναι. Να πω το εξής, ότι τα εξής σημεία. Πρώτον, ότι η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε το φθινόπωρο του 20. Επελέγει ένα χρονικό διάστημα λίγο πριν από τις εκλογές να έρθουν με μία έτσι και λίγο νηστερία, 2-3 τροπολογίες, ξέρω ότι ήρθαν για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Τρεις παρεμβάσεις γίνανε στη Βουλή, τρεις παρεμβάσεις. Ναι, αυτό δεν δείχνει θεσμική εντυμότητα. Από εκεί και πέρα, η μόνη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, νομική αν θέλετε, επειδή είναι ένα σύνθετο θέμα συνταγματικού δικαίου, το Σύνταγμά μας, καθώς ξέρετε, δεν μπορεί να απαγορεύει τα πολιτικά κόμματα, δεν επιτρέπει την απαγόρευση. Ναι. Είναι το ότι δεν είναι ούτε σωστό ούτε συνταγματικό ο ρατσιστικός και ναζιστικός λόγος, η ρατσιστική και ναζιστική προπαγάνδα που είναι μη νόμιμη και η μη νομιμότητά της είναι συνταγματική και σύμφωνη και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, να γίνεται ξαφνικά νόμιμη για να μετάσχει στις εκλογές. Είναι σαν να έχω μια συμμορία η οποία λέει ότι κοίτα, ίσως συμμορία εκτός εκλογών δεν μπορώ να υπάρχω, αλλά στις εκλογές δηλώνω κόμμα και κατεβαίνω. Μάλιστα. Νομίζω ότι με αυτή την κατασκευή μπορώ να σχολιάσω. Μπορώ επίσης να πω ότι είναι μια απόφαση διοικητικής φύσεως, όχι δικαστικής, και θα έχει δικαστικές συνέχειες. Επίσης είναι μια απόφαση η οποία οδηγεί στα άκρα την πίεση και τη δημοκρατία μας, του συνταγματός μας, και ελπίζω να επιτρέψει μια πολύ νυφαλιότερη αντιμετώπιση από θεσμική σκοπιά αργότερα. Πάντως προς το παρόν, να μην μετάσχει αυτός ο άνθρωπος στις εκλογές ποτέ. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Η ερώτησή μου πολιτική μπορεί να είναι νομική απάντηση, θέλω όμως. Εάν βγει τώρα ο κύριος Κασιδιάρης και πει ότι εμείς, επειδή μας αποκλείσανε, επειδή αυτό, θα στηρίξουμε το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, το ΕΑΝ. Σε αυτές τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, λέω, με απλή λογική. Ναι. Στηρίζεται ή πάει όπως πάει το κόμμα Κανελόπουλου, αυτό είναι άλλο θέμα. Μετά, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, οπότε πάλι ο Άρειος Πάγος θα αποφασίσει για τα ποια κόμματα θα κατέβουν κτλ. Κοιτάξτε, ο τυχοδιοκτισμός της τροπολογίας είναι ότι, όχι της τροπολογίας, του νόμου, της διάταξης του νόμου τώρα μιλούμε, ναι. Είναι το ότι στέλνει το σχηματισμό αυτό του Αρείου Πάγου στο να ψάξει να βρει ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός. Γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το πραγματικός αρχηγός, είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και να αποδειχθεί. Όπως σε μια εταιρεία λέμε ότι ο πραγματικός που τον ελέγχει είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος. Ναι. Λοιπόν, για σκεφτείτε να έρθει αυτό το σχόλιο, αλλά θέλω και κάτι άλλο μετά να πω. Να έρθει ο Κασιδιάρης και να μην πει αυτό. Να πει ότι εγώ καλώ τους ψηφοφόρους μου κατά 30% να ψηφίσουν Κινάλ και κατά 30% να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, κύριε καθηγητά. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, όπως το λέτε. Λοιπόν, άμα έχω ένα προβοκάτορα ο οποίος θέλει να προβοκάρει, ναι, ας έρθει η πολιτεία. Ας έρθει η πολιτεία, έναν ευφύη προβοκάτορα, δεν το τέτοιο αυτό. Ας έρθει η πολιτεία να απαντήσει και κυρίως οι μάγκες οι οποίοι κάναν τρεις τροπολογίες σε τρεις νύχτες, να δουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Ο νόμος λέει ο πραγματικός αρχηγός. Ένας ο οποίος δεν μετέχει στις εκλογές μπορεί ωραιότατα να πει καλό τους φίλους μου να ψηφίσουν τον Κώστα, τον Νίκο, τον Χρήστο, τη Μαρία, οποιονδήποτε. Να σας πω και κάτι άλλο. Το Γερμανικό Σύνταγμα επιτρέπει τη διάλυση των κομμάτων και έχει διαλύσει επανειλημμένως κόμματα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο το Γερμανικό. Ναι. Εμφανίστηκε πριν μερικά χρόνια ένα ακροδεξιό κόμμα με όλα τα ναζιστικά χαρακτηριστικά και όλες τις προϋποθέσεις να διαλυθεί. Δεν το διέλυσαν, διότι είπαν ότι είναι ασήμαντη η πολιτική του παρουσία και οργάνωση και δεν συνιστά κίνδυνο για την ελεύθερη δημοκρατική λειτουργία του Γερμανικού Συνταγματικού Πολιτεύματος. Είναι δηλαδή αρκετά πιο σύνθετο το θέμα από το να πω ότι κάποιος λέει ζήτω Χίτλερ. Και το άλλο που θέλω επίσης να πω είναι ότι τώρα
εάν αξονιστεί η προεκλογική συζήτηση και εκστρατεία γύρω από αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ κακό. Μάλιστα. Όχι μόνο διότι συναφεί με αυτόν τον άνθρωπο κόμματα θα είναι στο κέντρο της προσοχής όλων, αλλά διότι υπάρχουν 500 πράγματα τα οποία έχουμε να δούμε. Μάλιστα. Άκουγα προηγουμένως τη συζήτησή σας με έναν δημοσιογράφο. Κοιτάξτε, τις πιο κρίσιμες στιγμές της Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχαν κυβερνήσεις συνεργασίας μέσα στο μνημόνιο όλων των συνθέσεων. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αντί να πηγαίνουμε σε αυτό, πάμε στο άλλο. Ας είχε ληφθεί μία απόφαση, ας είχε γίνει... Άρα έχουμε ακόμα... Σε ανύποπτο χρόνο. Έχουμε ακόμα δρόμο για αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά, από ό,τι βλέπω. Δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Έχουμε δρόμο ακόμη. Αυτό διαπιστώνω.